Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα η εκπομπή μας η Φωνή του Πατροκοσμά, όπως κάθε Δευτέρα και πάλι μαζί σας την ίδια πάντα ώρα, 7 με 8 και 4. Με τη βοήθεια του Θεού θα κάνουμε ένα θέμα σήμερα, μια εκπομπή στην οποία πιστεύω ότι υπάρχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Μόνο πολύ θα λέγαμε έτσι το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον του Χριστεφώνημου πληρώματος, διότι έχει σχέση έτσι με σημεία, με προφητείες, με διάφορα έτσι προφητικά γεγονότα τα οποία έγιναν, θα γίνουν στο εγγύς μέλλον. Γίνονται, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιοι, έτσι ισχυρίζονται κάποιοι, τις μέρες αυτές που ζούμε. Και επειδή αρκετά τηλέφωνα, λόγω της αναφοράς που είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, σχετικά με το θέμα αυτό, και πάρα πολλοί από εσάς εκδηλώσατε έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, και ρωτούσατε τι ακριβώς γίνεται με αυτή την ιστορία, με τα εμφανιζόμενα ως σημεία εις το τραχώνι της Κύπρου, στη Λεμεσό της Κύπρου, και με παρακαλέσετε να ρίξω περισσότερο φως στην υπόθεση. Θεώρησα χρέος μου και καθήκον μου, μια που κι εσείς το ζητήσατε αφενός και αφετέρου, λόγω του ότι, όπως γνωρίζετε, η ταπεινότης μου προσπαθεί πάντοτε εν το μέτρο των δυνατοτήτων της να ανταπεξέρχεται στις περιστάσεις που μας καλούν κάθε φορά, στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και μπορούμε να πάρουμε θέση. Άλλωστε, ο σκοπός μας, έτσι και σαν χριστιανοί, είναι να ομολογούμε την αλήθεια, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, ότι πάσος της ομολογήσιμε ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων θα ομολογήσω και εγώ αυτό, ενώπιον του Πατρός μου την ουρανής. Από την άλλη, μας προτρέπει ο Απόστολος να απαντάμε και να δίδουμε και να ομολογούμε την αλήθεια και να απαντάμε σε όλους τους αντιθεμένους οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη, αντίθετη γνώμη ή μας ερωτούν σε οτιδήποτε έχει σχέση με την πίστη μας. Και ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε χρέος να μιλάμε για την πίστη μας, για την ορθοδοξία μας και να ενημερώνουμε και να διαφωτίζουμε τους ορθόδοξους πιστούς χριστιανούς και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα είναι ένα θέμα το οποίο άλλωστε είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν, το 99 όπως θα δείτε στη συνέχεια, και μέσω από την εκπομπή που είχαμε τότε σε άλλο τηλεοπτικό διάβλο, από το 95 μέχρι και το 2000, αλλά και μέσω του περιοδικού μας, όπως θα δείτε, θα σας παρουσιάσω τα τεύχη του Απριλίου και Ιουνίου του 99, όπως και το τεύχος του Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 99 πάλι, στα οποία είχαμε κάνει αναφορά για το θέμα αυτό. Για μας δηλαδή το θέμα αυτό είναι λυμένο από το 99. Απλούστατα, επειδή οι περισσότεροι δεν το γνωρίζετε και επειδή έχει έλθει στο προσκήνιο μέσω κάποιων βιβλίων και αναφορών και συζητήσεων και γεγονότων το θέμα αυτό, και ως αναμένεται και όπως τρόπον τεινά είναι επόμενο και φυσικό, οι άνθρωποι έχουν έτσι μία τάση, ένα ενδιαφέρον να ασχολούνται με το μέλλον, με τα μεταφυσικά, με τις προφητείες, με το τι μέλη γενέστε, τραβάει πάντα το ενδιαφέρον των πιστών. Εδώ τραβάει το ενδιαφέρον των μη πιστών. Δεν θα τραβήξει το ενδιαφέρον των πιστών το τι μέλη γενέστε. Ό,τι έχει σχέση λοιπόν με το μέλλον, με προφητείες, με προφήτες, με επερχόμενα γεγονότα, όλα αυτά ελκύουν το ενδιαφέρον των πιστών, και ως εκ τούτου χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί? Διότι εάν μεν αυτά τα οποία διαβάζουμε, μελετάμε, αν με αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι είναι προφητείες από προφήτες και από αγίους ανθρώπους είναι αληθινές, σωστές, είναι γνήσεις, έχει καλός. Έτσι, εξάλλου γι' αυτό είναι και οι προφητείες, γι' αυτό και ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί τηλεθεατές,
επέτρεψε και παραχώρησε να υπάρχουν οι Άγιοι του και οι προφήτες του για να ενημερώνουν και να προστατεύουν τους πιστούς από διάφορα πράγματα και γεγονότα. Και έχουμε πλήθος προφητιών, έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη, εξάλλου όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι μια μεγάλη προφητεία για την έλευση του Χριστού. Όλη η Παλαιά Διαθήκη βοά για ότι πρόκειται να έρθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρος που θα σώσει τον κόσμο. Το κηρύττει. Αν πούμε δηλαδή ποια είναι η ουσία της Παλαιάς Διαθήκης, ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα το οποίο μας μεταφέρει, το μήνυμα το οποίο μας μεταφέρει η Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό, την έλευση του Χριστού. Και είναι η Διαθήκη βοά ότι ήρθε ο Χριστός και η Αποκάλυψη ότι θα ξαναέρθει πάλι στη Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ήταν τα τρία μεγάλα μηνύματα της Παλαιάς Διαθήκης, ότι θα έρθει ο Χριστός, έρχεται ο Χριστός, η Καινή Διαθήκη ότι ήρθε ο Χριστός και η Αποκάλυψη πρόκειται να ξαναέρθει πάλι ο Χριστός ως βασιλεύς πλέον, ως Θεός του ουρανού και της γης για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Για λοιπόν, οι προφητείες και τα προφητευμένα εξ αυτής γεγονότα είναι αληθή, είναι αληθινά, είναι πράγματι από προφήτες αληθινούς, γιατί υπάρχουν και ψευδοπροφήτες, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, έτσι και μας προτρέπει ο ίδιος ο Κύριος μας να προσέχουμε από τους ψευδοπροφήτες. Πολύ γάρ ψευδοπροφήτε μέλη πρόκειται να έρθουν κλπ. Με συγχωρείτε, από ψευτοδιδασκάλους, όπως υπήρχαν πάντοτε ψευτοδιδάσκαλοι, έτσι υπήρχαν πάντοτε οι Άγιοι του Θεού και υπήρχαν και οι ψευτοάγιοι. Υπήρχαν οι προφήτες και υπήρχαν και οι ψευδοπροφήτες. Υπήρχαν οι διδάσκαλοι του Κυρίου μας, υπήρχαν και οι ψευτοδιδάσκαλοι. Ό,τι δηλαδή έχει ο Κύριός μας, το αντίθετο ακριβώς παρουσιάζει και έχει και ο Σατανάς προκειμένου να αλλοιώσει την αλήθεια της πίστεώς μας, την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να οδηγήσει σε λάθος δρόμο τους πιστούς. Ο Χριστός ήρθε για να μας οδηγήσει στην μόνη και αληθινή οδό που οδηγεί σε Αυτόν, στην αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριός μας. Και ο Σατανάς αυτό που προσπαθεί να κάνει με τα όργανά του, έτσι είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο σε λάθος δρόμο, σε άλλο μονοπάτι. Και για να το καταφέρει αυτό χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους. Χρησιμοποιεί την εξαριστερών επίθεση, δηλαδή το να πείσει τον άνθρωπο να πράξει μία αμαρτία, οποιαδήποτε αμαρτία είναι αυτή, έτσι μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Και χρησιμοποιεί και την εκδεξιών επίθεση, που σε άλλους λιγότερο ή περισσότερο προσπαθεί να τον ρίξει στην υπερηφάνεια και στον εγωισμό, να τον πείσει ότι είναι Άγιος, ότι είναι προφήτης, ότι είναι διδάσκαλος, ότι τον έχει εκλέξει ο Θεός για να οδηγήσει τον κόσμο στη σωτηρία και στον σωστό δρόμο και πολλά και διάφορα άλλα, τα οποία είναι όλα καταγεγραμμένα στην εκκλησιαστική μας ιστορία και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Να έρθουμε όμως στο θέμα, για να μην κάνουμε άλλο, χάσουμε άλλο χρόνο με τον πρόλογο. Έτσι, εκ των προτέρων, εκ προημίου, να είπω ότι δεν έχω κάτι με κάποια πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε και πρόκειται να αναφέρω κάποιο πρόσωπο στη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Όχι ότι φοβάμαι, έτσι, διότι όπως θα δείτε, έτσι ουδέποτε εφοβήθηκα με τη βοήθεια του Θεού, ούτε και πρόκειται να φοβηθώ. Αν και είχα και κάποιες απειλές εισαγωγικά από κάπου. Δεν το κάνω αυτό επειδή φοβάμαι, απλούστατα επειδή δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Εγώ δεν έχω κάτι με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, είτε είναι γνωστό αυτό το πρόσωπο, είτε είναι άγνωστο, είτε βγαίνει στην τηλεόραση, είτε βγαίνει στην τηλεόραση, είτε γράφει βιβλία, είτε δεν γράφει βιβλία. Μένα με ενδιαφέρει να σας ενημερώσω για την αλήθεια, έτσι, να δείτε μέσα από κείμενα, μέσα από γραφτά κείμενα, μέσα από ντοκουμέντα, γιατί αυτά τα σημεία, τα εμφανιζόμενα ως σημεία στο τραχώνι της Κύπρου, δεν είναι αληθή. Δεν είναι από το Θεό και όπως τα χαρακτηρίζει και η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, που είναι η μόνη αρμόδια στη συγκεκριμένη περίπτωση να κρίνει, ότι είναι μία μεγάλη απάτη. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και με ενδιαφέρει γιατί. Με ενδιαφέρει γιατί όπως τα χαρακτηρίζει, επαναλαμβάνω, η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου είναι μία απάτη. Και αυτά τα οποία, τα μηνύματα που βγαίνουν μέσα από αυτά τα σημεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ψευδή. Είναι πλανεμένα, οδηγούν σε λάθος δρόμο. Προετοιμάζουν τους πιστούς λάθος, λανθασμένα. Τους οδηγούν σε άλλα συμπεράσματα, σε άλλα πορίσματα. Όπως θα δείτε, διαστρέφουν ακόμα και την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Και αν
αν αυτά τα σημεία, τα εμφανιζόμενα ως σημεία, διαστρέφουν την αλήθεια της Ορθοδοξίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν έχουμε χρέος να μιλήσουμε και να τα εντοπίσουμε και να σας ενημερώσουμε. Ποιος ο σκοπός άλλωστε και αυτής της εκπομπής? Δεν είναι αυτός να σας ενημερώνουμε και να σας διαφωτίζουμε και να σας καθοδηγούμε το κατά δύναμη. Έτσι δεν έχουμε ούτε την αποκλειστικότητα, ούτε και το αλάνθαστο. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Αλλά σκοπός μας δεν είναι αυτός, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Να λοιπόν γιατί με ενδιαφέρει, να γιατί παρουσιάζω σήμερα αυτό το θέμα, τα σημεία στο τραχώνι της Κύπρου, και γιατί το ζητήσατε με επανειλημμένα τηλεφωνήματα, και γιατί έχει πάρει τρομερή, να φανταστείτε, προσέξτε να δείτε, εχθές είχαμε το προσκύνημά μας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το προσκύνημα που είχαμε προαναγγείλει στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίρ, στην Εύβοια. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάποια άλλη εκπομπή θα δείξω στιγμιότυπα από την εκδρομή αυτή, από το προσκύνημα. Ο καιρός φυσικά ήταν καταπληκτικός. Βλέπετε πολλές φορές οι τηλεοράσεις, άλλα λέγουν και οι έμοι και άλλα τελικά γίνεται. Μιλούσαν για κακοκαιρίες, μιλούσαν για χιόνια, μιλούσαν για βοριάδες, μιλούσαν για το ένα και το άλλο. Και τελικά ήταν μια πανέμορφη μέρα, πολύ ζεστή ημέρα, με ήλιο, ηλιόλουστη, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και κάποιοι οι οποίοι φοβόντουσαν τον καιρό δεν ήθελαν να έρθουν, γιατί μου είχαν πει ότι θέλαμε να έρθουμε, αλλά φοβόμαστε τον καιρό. Χάσανε μια πολύ ωραία εκδρομή, ένα πολύ ωραίο προσκύνημα, το οποίο έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη όλων μας κατά κοινή ομολογία. Όλοι έμειναν κάτι ενθουσιασμένοι. Κάποιοι λοιπόν μέσα στο Πούρμο, κατά τη διάρκεια της εκδρομής, του προσκυνήματος, που συζητούσαμε έτσι διάφορα θέματα, που σας είχα πει μόνο και εγώ μαζί, το πινότης μου, με ρώτησαν για το θέμα αυτό. Λέει, πατέρα Μάξιμο, τι έχετε να μας πείτε, λέει, για κάποιο βιβλίο το οποίο παρουσιάζει, το οποίο παρουσιάζεται στην τηλεόραση σχετικά με το τραχώνι της Κύπρου και τα σημεία αυτά. Και ανοίξαμε μια κουβέντα σχετικά με το θέμα. Και θέλω να πω ότι έχει πάρει διάσταση πλέον το θέμα αυτό. Δεν είναι ένα θέμα για το οποίο να πούμε ότι δεν το γνωρίζει κανένας, συζητιέται, ξέρω εγώ, από 5-10 ανθρώπους και αν το μιλήσουμε και το παρουσιάσουμε και εμείς στην τηλεόραση θα πάρει έκταση. Το παρουσιάστηκε σε εκπομπή, έτσι, από τον Άλφα το θέμα αυτό και το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, και αυτό το βιβλίο, από ό,τι θα αποδειχθεί στη συνέχεια από τα κείμενα που έχω στα χέρια μου και από τα ντοκουμέντα, κάθε άλλο παρά αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα είναι προφητείες και τα σημεία αυτά είναι σημεία αληθινά. Οδηγούν και παραπέμπουν σε λάθος δρόμο. Διαστρέφουν την αλήθεια της πίστεώς μας και πολλά και διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτό είναι, αγαπητοί μου φίλοι, το πρώτο τεύχος του πυροδικού μας. Όπως βλέπετε εδώ και λοιπά, λέει Απρίλιος, Ιούνιος του 1999. Μπορούμε να κάνουμε ένα zoom ακριβώς εδώ πέρα, ακριβώς στην ημερομηνία αυτή. Να το γυρίσω έτσι καλύτερα, να φανεί. Απρίλιος, Ιούνιος του 99. Λοιπόν, στα περιεχόμενα του περιοδικού μας, εδώ ακριβώς, στα περιεχόμενα, λέμε «Απάτη μεγάλη τα σημεία εις το τραχώνι της Κύπρου». Σελίδα 16. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 16 του 99. Εδώ είναι το δημοσίευμα στο περιοδικό μας, του 99, επαναλαμβάνω, «Απάτη μεγάλη τα σημεία στο τραχώνι της Κύπρου». Από το 99, αυτά που βλέπετε εδώ κάτω στη σελίδα είναι μερικά από τα... Ας φύγουν λίγο τα γράμματα από την οθόνη, η φωνή του Πατρός Κοσμά και τα τηλέφωνα, να φανούν λίγο τα σημεία. Αυτά εδώ είναι τα σημεία. Αν είναι δύσκολο, αφήστε το, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας διαβάζω λοιπόν τι γράφαμε το 99. Είναι γνωστά σε όλους μας πλέον τα σημεία που εμφανίζονται μέχρι και σήμερα, έτσι, Ιούνιος το 99. Στους τοίχους, στους εσωτερικούς τοίχους μίας οικίας στο τραχώνι της Κύπρου, λίγο έξω από τη Λεμεσό και που απεικονίζουν μορφές Αγίων, ημερομηνίες, σταυρούς και άλλα περίεργα σύμβολα και φαινόμενα. Προβληματίζοντας το πείμνο της Εκκλησίας για το τι άραγε να σημαίνουν όλα αυτά και αν είναι θεϊκές παρεμβάσεις, θέλοντας να μας προειδοποιήσουν για κάτι. Γι' αυτό εξάλλου
Οι προφητείες και τα σημεία από το Θεό αυτό το σκοπό έχουν, να προειδοποιήσουν τους πιστούς για κάτι σημαντικό. Προσφάτως, μετά από πολλές παρακλήσεις και επίμονες προτροπές πολλών χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, για το 99 μιλάμε, έθιξε το συγκεκριμένο ζήτημα ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας, πατήρ Μάξιμος, μοναχός Αγιορείτης, ο οποίος εγνώριζε το θέμα σχεδόν από την αρχή, εδώ και 15 περίπου μήνες. Δεν το δημοσιοποίησε όμως, διότι πολλά δεν του ήρεσαν και συγχρόνως πίστευε ότι έπρεπε προηγουμένως να γίνουν σχετικές έρευνες, οι οποίες σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού θα έφεραν εις το φως της δημοσιότητος την πραγματική αλήθεια, όπως και έγινε. Έτσι, απεφάσισε ο πατήρ Μάξιμος να στείλει επιτελείο συνεργατό του στην Κύπρο για να συνομιλήσουν με τους υπευθύνους και να καταγράψουν με βίντεο τα λεγόμενα σημεία που εμφανίζονταν στο σπίτι του κυρίου Ιωάννου, ούτως ώστε να έχει μια πιο απτή και σφαιρική εικόνα όλων αυτών των πραγμάτων. Στη συνέχεια, για πρώτη φορά και κατά αποκλειστικότητα, προέβαλε το βίντεο ντοκουμέντο στην εκπομπή του «Η Φωνή του Πατροκοσμά» στον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα στις 11.05 του 1999. 11.05 του 1999 παρουσίασα την εκπομπή μου πάλι με τον ίδιο τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» στον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα τα σημεία του τραφώνης της Κύπρου. Το βίντεο το οποίο είχαμε τραβήξει από την οικία αυτή στο τραφώνη της Κύπρου. Τα σημεία αυτά, για όσους δεν γνωρίζουν, απεικονίζουν διάφορες μορφές, όπως την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ένα Άγιο Δισκοπότερο, σταυρούς, σύμβολα, αριθμούς του Ευαγγέλιο με τη λέξη Ιωάννης, κάποια ζυγαριά που στο ένα ζύγι εικονίζεται η Μισή Ένωση και στο άλλο η Κύπρος και το ζύγι δείχνει να γίνει προς τη μεριά της Κύπρου, ακόμη υπάρχει ζωγραφισμένη νήσος Κύπρος, άνωθεν της οποίας υπάρχει ημερομηνία 9 Εβδόμου το 1974 και κάτωθεν ημερομηνία 9 Εβδόμου το 1999. Προσέξτε, εδώ είναι και ένα καθοριστικό σημείο, έτσι, το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα η μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, αλλίωση. Μάλλον αποδεικνύεται ότι αυτά τα σημεία δεν είναι σημεία, αλλά είναι ψευδή σημεία. Αν και η λέξη σημείο είναι εκ των προτέρων, εκ προημίου παραπέμπει σε κάτι αληθινό, έτσι. Εκ προημίου, εντάξει, σε εισαγωγικά, υπάρχουν σημεία που είναι, όπως λέγει και η Αγία Γραφή, που είναι εκ του Θεού και υπάρχουν σημεία που είναι εκ του διαβόλου. Υπάρχουν σημεία που είναι εξ ουρανού και υπάρχουν σημεία που είναι από την γη. Καθώς λοιπόν και άλλα περίεργα. Ήταν επόμενο οι ευσεβείς χριστιανοί, σε μια εποχή μάλιστα εσχατολογική και αποκαλυπτική, που βρήθη από τα λεγόμενα σημεία των καιρών, να αναρωτηθούν για την προέλευση των εν λόγω σημείων. Οι έρευνες που διεξήγαγε ο πατήρ Μάξιμος για το συγκεκριμένο θέμα απέδωσαν. Μετά μάλιστα από την δημοσιοποίηση του θέματος στην εκπομπή του και την παράκληση του πατρός Μαξίμου, όσοι γνωρίζουν κάτι έχουν κάποια στοιχεία να τα προσκομίσουν εις αυτόν, πολλοί τηλεθεατές ανταποκρίθησαν με πλήθος στοιχείων. Έτσι λοιπόν τα στοιχεία αυτά μαζί με τις ζωντανές συνομιλίες και τις αξιόπιστες μαρτυρίες πατέρων της Εκκλησίας της Κύπρου αποδεικνύουν πως τα σημάδια αυτά είναι δυστυχώς, όπως βεβαιώνει και η εγκύκλειος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, μία απάτη. Μία μεγάλη και καλωστημένη απάτη. Από τον ιδιοκτήτη της οικίας, τον κύριο Ιωάννου, και άλλων ίσως συνεργατών του, που σκοπό είχε, από ό,τι φάνηκε, την σύνδεση και αναγωγή των σημείων, σε εισαγωγικά λέξη σημείων, εις το πρόσωπό του, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, άκουσον, πιστεύει ότι είναι ο βασιλεύς Ιωάννης ο Εκπαινίας, ο οποίος θα πάρει την Κωνσταντινούπολη και θα οδηγήσει τον λαό του Θεού στα χρόνια του Αντιχρίστου στη γη της Επαγγελίας, τα όρη και τα βουνά, όπως το πάλι ο προφήτης Μωυσής τον Ισραήλ. Θεέ και Κύριε, φύλαξόν μας από τέτοιο. Πριν συνεχίσω, πρέπει να σας πω ότι, αγαπητοί τηλεθεατέ, βέβαια εσείς μπορείτε στο 210-25-13-10 και στο 210-25-87-283 να παίρνετε τηλέφωνο. Είναι ζωντανή η εκπομπή μας, όπως πάντοτε. Να καταθέτετε τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια, τη θέση σας, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, εμείς θα την διαβάσουμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και τις δικές σας ερωτήσεις και απορίες. Να πω λοιπόν ότι κατά την ταπεινή μου άποψη, βάσει όλων αυτών των ντοκουμέντων και στοιχείων που έχω στα χέρια μου και πολλά από αυτά όσα προλάβω θα σας δείξω σήμερα, πιστεύω ότι όλα αυτά έγιναν για ένα και μοναδικό λόγο και σκοπό.
για να, επειδή πιστεύει ο ιδιοκτήτης της οικίας ότι αυτός είναι, θα το δούμε στη συνέχεια, ότι αυτός είναι ο προφητευμένος, συσσαγωγικά λέξη προφητευμένος, βασιλεύς εκπαινίας Ιωάννης, ο οποίος θα οδηγήσει την Ορθοδοξία, τους Έλληνες και όλο τον κόσμο στη σωτηρία και, και στη νίκη εναντίον του Αντιχρίστου και των οργάνων του. Αυτό πιστεύει. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος Άγιος του Θεού, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο και την Ορθοδοξία. Πολύ έτσι ταπεινό αυτό το οποίο πιστεύει και πρεσβεύει ο Κύριος. Από πού προκύπτει, στη συνέχεια θα το δούμε. Θεέ και Κύριε, λοιπόν, φύλαξόν μας από τέτοιου είδους ίση και εκ δεξιών πλάνες. Αυτά πλέον ξεπερνούν και την πιο αρρωστημένη φαντασία και τις πιο αιωσφορικές και υπερήφανες επιθυμίες και σκέψεις. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει δυστυχώς και σχετικό βιβλιαράκι με ερμηνείες προφητείες των σημείων αυτών από την Φωνή των Πατέρων. Είναι ένα. Αυτό είναι το βιβλίο. Σημεία, θεία σημεία και θαύματα. Απ' έξω βλέπετε και ορισμένα από τα σημεία και από εδώ μπορείτε να δείτε στην πίσω πλευρά που υπάρχουν τα σημεία. Έτσι, μερικά από τα σημεία. Και αυτό πάλι ένα άλλο, πάλι επί τη Φωνή των Πατέρων. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, συνεχίζω την ανάγνωση λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, δυστυχώς μιλάμε τώρα για το 99, αγαπητοί μου φίλοι, και σχετικό, αυτό είναι έκδοση του 98, Αθήνα 1998 η Φωνή των Πατέρων. Ερμηνείες και προφητείες λοιπόν των σημείων αυτών από τη Φωνή των Πατέρων που μπορεί να διαβάσει κανείς αθεολόγητες απόψεις και θέσεις, αυθαίρετες γνώμες, καθώς και πρωτοποριακές αμπελοφιλοσοφίες και σοφιστίες ευσεβών πόθων και επιθυμιών. Ευσεβείς πόθη και επιθυμίες. Το ανωτέρω συντάκτου. Μία πάτη λοιπόν, σύμφωνα και με την εγκύκλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου και τίποτα περισσότερο, όπως ανακοίνωσε και από την εκπομπή η Φωνή του Πατροκοσμά, πρώτος ο πατήρ Μάξιμος στον τηλεοπτικό σταθμό τότε, τηλετώρα. Όσοι δε έχουν ίσως ακόμη κάποιους ενδιασμούς και αμφιβολίες, γράφαμε το 99 στο περιοδικό μας, Φωνή του Πατροκοσμά, όσοι δε έχουν ίσως ακόμη κάποιους ενδιασμούς και αμφιβολίες, δηλαδή ότι αυτά τα σημεία είναι εκ Θεού και όχι απάτη, ας περιμένουν μέχρι τις 9 Ιουλίου του 1999 ή αν θέλουν και λίγο μετά, που περάσει 5 χρόνια από τότε, δια να διαπιστώσουν ότι τίποτα από ό,τι έχουν πει και έχουν γράψει, θα δούμε πολλά στη συνέχεια, όλοι αυτοί οι κύριοι, δεν πρόκειται να συμβεί. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για όλη αυτή τη φοβερή και καλωστημένη απάτη αεροσυλία θα μπορέσετε να διαβάσετε εις επόμενο τέταρτο του περιοδικού μας, όπου θα δίδονται όλα τα σχετικά στοιχεία και όλες οι διευκρινήσεις. Επί του προκειμένου θέματος, αφού θα αφιερώσουμε ολόκληρο άνθρωπο ενημέρωση αλλά και καθησυχασμό των αγαπητών φίλων, αδελφών, μελών και αναγνωστών μας. Αυτό λοιπόν τον Απρίλιο-Ιούνιο του 1999, όπως είπαμε, στο περιοδικό μας, η Φωνή του Πατροκοσμά. Άλλη μια φορά το ξαναδείχνω για όσους δεν έτυχε να ανοίξουν αυτή τη στιγμή την τηλεόρασή τους. Πάμε λοιπόν τώρα στον Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 1999, όπως θα δείτε εδώ. Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 1999, σε επόμενο τέχος του περιοδικού μας, πάλι η Φωνή του Πατροκοσμά, έτσι. Που βλέπετε την ημερομηνία Οκτώβριος-Δεκέμβριος του 1999. Εδώ είναι το εξώφυλλο του περιοδικού. Η εποχή του Big Brother επιφύρες. Για το 1999 μιλάμε πάντοτε. Έτσι και πάμε στη σελίδα 12. Σελίδα 12, έτσι το περιοδικό είναι αυτό. Από τον Πατροκοσμά το ανοίγω, σελίδα 12 μέσα. Απάτη μεγάλη τα σημεία στο τραχώνι της Κύπρου. Σε δεύτερο περιοδικό μας, το πρώτο περιοδικό και σε κάποιο άλλο περιοδικό λοιπόν. Πού συνεχίζουμε, ακριβώς το θέμα, προσκομίζοντας πλέον πολλά από τα στοιχεία και ντοκουμέντα τα οποία είχαμε στα χέρια μας. Να δείξω πριν, αυτό είναι
ένα βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 99, η εικονιζόμενη προφητεία στο τραχώνι Λεμεσού και αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Θέλω να φανεί μισό λεπτό το όνομα του συγγραφέα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο, η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, τα εμφανιζόμενα σημεία κλπ. Αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας, ο Αρχάγγελος εκεί πέρα, είναι ένα από τα σημεία που, σε εισαγωγικά πάντα λέξη, σημεία που εμφανίστηκαν στο τραχώνι της Κύπρου. Λίγο πιο κάτω βλέπετε κάποια άλλα σημεία εδώ, που είναι η Κύπρος και η ημερομηνία 9 Εβδόμου του 1974 και 9 Εβδόμου του 1999. Λοιπόν, που αυτό θέλει να πει, όπως το ερμηνεύουν ήδη, έτσι, ότι στις 9 Εβδόμου του 1999 θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν έγινε. Μόνο από αυτό το σημείο, και μόνο από αυτό το σημείο, θα δει την ερμηνεία τη δική τους μέσα από αυτό το βιβλίο. Που λένε ότι την ημερομηνία αυτή θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Διότι αυτά όλα τα σημεία, αυτά και άλλα πολλά που θα σας δείξω στη συνέχεια, να σας δείξω ακόμα μερικά σημεία. Έτσι. Εδώ. Ας δούμε τη μία σελίδα. Εδώ βλέπουμε διάφορα σημεία. Έτσι, καλύτερα να πάρτε αυτή τη σελίδα, εδώ που είναι κάθετα τα σημεία, αυτή εδώ ακριβώς. Παγώστε λιγάκι. Λοιπόν, βλέπετε σταυρούς, βλέπετε σύμβολα, βλέπετε σημαίες, βλέπετε μορφές, βλέπετε την Κύπρο, βλέπετε την Παναγία, βλέπετε τελίτσες, βλέπετε διάφορα ζωάκια κλπ. Και όλα αυτά τώρα υποτίθεται, αγαπητοί τηλεθεατέ, κρατήστε την εικόνα παρακαλώ, υποτίθεται, όχι, κρατήστε την εικόνα παγωμένη, μπορούμε. Ορίστε, θα την ξαναδείξουμε. Αυτή εδώ. Προσέξτε να δείτε τώρα, όλα αυτά που βλέπετε υποτίθεται ότι είναι σημεία από το Θεό, ότι βγήκανε μόνα τους θαυματουργικά, χωρίς ανθρώπινο χέρι, στους τοίχους αυτής της συγκεκριμένης οικίας. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτά είναι σημεία, σημάδια εκ Θεού, είναι φωτογραφίες, είναι σύμβολα, είναι εικόνες, έτσι, είναι εκ Θεού, ζωγραφισμένα εκ Θεού, δηλαδή ο Θεός, κοιτάξτε πώς ζωγραφίζει ο Θεός, αν θέλει να μας στείλει κάποιο σημείο του, πώς μας τα στέλνει, τι ωραία που είναι ζωγραφισμένα. Δηλαδή, ένα παιδάκι να βάζαμε, ένα παιδάκι θα ζωγράφιζε πολύ πιο ωραία κάποια σύμβολα, κάποιες μορφές κλπ. Κοιτάξτε τι ακαλέσθητα που είναι, τι άσχημα, τι χοντροκομμένα, τι στραβά που είναι τα σύμβολα και οι εικόνες. Αυτή εδώ, παραδείγματος χάρη που βλέπετε, δεν πειράζει, αφήστε το. Εκεί στη μέση, με μη σαν περικεφαλαία κλπ. Είναι υποτίθεται ο Ιωάννης, ο Άγιος που θα σώσει τον κόσμο και λοιπά και θα οδηγήσει τους πιστούς στον καιρό του Αντιχρίστου και πολλά άλλα πράγματα. Ας θα δούμε και αυτά από εδώ. Κοιτάξτε σύμβολα. Τι γεωμετρικά σχήματα, σύμβολα, εικόνες, μορφές κλπ. Και μόνο δηλαδή από την εμφάνιση τους, μόνο να τα δει κανείς, καταλαβαίνει ότι αυτά είναι κακοφτιαγμένα, κακόγουστα σχήματα, σύμβολα και εικόνες, όπως άλλωστε λέγει και η εγκύκλειος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, έτσι, και είναι από άνθρωπο φτιαγμένο και φυσικά σε καμία περίπτωση από τον Θεό και από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος ζωγραφίζει, Αρχάγγελος Μιχαήλ, τα σύμβολα και τα σημεία αυτά. Λοιπόν, πάμε πάλι στο περιοδικό μας, έτσι, στο τρίτο τεύχος που έχουμε αφιέρωμα το 99 στο θέμα αυτό. Και από το 99, προσέξτε τώρα, περάσανε τόσα χρόνια. Πολλά από αυτά τα οποία έγραψαν δεν πραγματοποιήθησαν. Στη συνέχεια επανήλθαν και αλλίωσαν τα προγενέστερα κείμενά τους για να μπορέσουν να τα προσαρμόσουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και παρόλα αυτά δεν εσχύνονται και δεν ντρέπονται και συνεχίζουν ακόμα. Βέβαια, σε ένα χρόνο περίπου δεν θα έχουν τι να πούνε, γιατί σύμφωνα με τα κείμενά τους, ο Άγιος Ιωάννης ο Βασιλεύς, που θα στείλει ο Θεός απεσταλμένος για να σώσει τους πιστούς και την Ορθοδοξία και να οδηγήσει τη μάχη εναντίον του Αντιχρίστου και των οργάνων του και θα βασιλεύσει μετά κλπ, θα εμφανιστεί σύμφωνα με δικά τους κείμενα από σε ηλικία 30 έως 40. Σύμφωνα με τα ίδια τους τα κείμενα, βέβαια, ο ιδιοκτήτης της οικίας, ο Γιαννάκης, ο οποίος πιστεύει ότι αυτός είναι, αλλά δεν το λέει
εμφανώς και άμεσα για να μην του πούνε καλέ τι ψώνιο που είστε κλπ. Συγγνώμη για τη φράση μου. Έτσι και το λέει εμέσως πριν σαφώς, θα τα δούμε πολύ σύντομα, αμέσως τα επόμενα λεφτά. Είναι ήδη 39 ετών, οπότε του μένει ένας χρόνος. Μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει να εμφανιστεί πλέον, γιατί λέει ότι θα τον εμφανίσει και θα τον επιβάλλει ο Θεός, με το έτσι θέλω, θα τον επιβάλλει, σε ηλικία 30 έως 40. Είναι γεννημένος το 70... το 65, έτσι, το 1965, έχουμε 2004, το 2005 θα είναι ακριβώς 40 ετών. Λοιπόν, ένα χρόνο το πολύ για να ξεσκεπαστεί πλήρως, βεβαίως, για όσους έχουν ακόμα ορισμένες αμφιβολίες. Για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και πάμε λοιπόν στα ντοκουμέντα τώρα που έχουμε στα χέρια μας. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε, εδώ είναι... το ανακοινωθέν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, έτσι, το οποίο λέγει το εξής. Η Ιερά Σύνοδος, έχοντας υπόψη τις απόψεις μελών της που εκφράστηκαν από καιρό, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής που ορίστηκε για εξέταση εμφάνισης σημείων, πρέπει να πω ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου όρισε μια τριμελή επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ασχολήθηκε η Επιτροπή, έτσι ερεύνησε το όλο θέμα από την περίοδο εκείνη, το 97, 98 και 99. Στη συνέχεια κατέθεσε τα πορίσματά της και τα συμπεράσματά της στην Ιερά Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου και η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου εξέδωσε το ανακοινωθέν το οποίο διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν, έχοντας υπόψη τις απόψεις μελών που εκφράστηκαν από καιρό, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής που ορίστηκε για εξέταση εμφάνισης σημείων σε οικία στο Τραχώνη, αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη το πόρισμα της Επιτροπής ότι τα κακότεχνα σχεδιάσματα, τα γράμματα και οι ημερομηνίες στην πιο πάνω οικία είναι προϊόντα απάτης. Παρακαλώ. Είναι προϊόντα, εδώ κάντε ένα zoom, είναι προϊόντα απάτης στο σημείο αυτό. Εδώ. Δεν πάει παραπάνω. Πιστεύω να φαίνεται. Εδώ. Εδώ λοιπόν στην πρώτη παράγραφο, δύο γραμμές πριν τελειώσει η πρώτη παράγραφος, προϊόντα απάτης. Είναι προϊόντα απάτης, λέει η Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου. Και ασυνάρτητο συνοθήλευμα φαντασιών, πασχούσης και απατώσης προσωπικότητας. Προσέξτε πώς τα χαρακτηρίζει. Προϊόντα απάτης και ασυνάρτητο συνοθήλευμα. Όχι μόνο συνοθήλευμα, αλλά και ασυνάρτητο, που δεν βγάζει κανείς άκρη δηλαδή. Χωρίς συνάρτηση. Ασυνάρτητο συνοθήλευμα φαντασιών, πασχούσης και απατώσης προσωπικότητας. Για να το δούμε ξανά, πιο κοντά. Εδώ, την πρώτη παράγραφο. Έρχεται πιο κοντά. Όχι. Λοιπόν, πιστεύω να φαίνεται, να διαβάζετε. Προϊόντα απάτης λοιπόν και ασυνάρτητο συνοθήλευμα από τα φαντασιών, πασχούσης και απατώσης προσωπικότητας. Η Ιερά Σύνοδος καλεί το λαό να επιδείξει νυφαλιότητα, ακράδαντη πίστη στο Θεό και μονή στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, χωρίς να παρασύρεται από ανθρώπους που πλανώνται, χωρίς να παρασύρεται από ανθρώπους που πλανώνται και από άλλες αφελείς διαδόσεις, οράματα και προφητείες. Η αστάθεια και η καταστασία των καιρών μας, η αβεβαιότητα για το μέλλον και η ανατροπή των αξιών στη σύγχρονη κοινωνία, είναι φυσικό να αθούν πολλούς σε αναζήτηση νοήματος ζωής. Δεν θα πρέπει όμως αυτοί να παγιδεύονται σε διδασκαλίες και πράξεις ανθρώπων που δρούν για το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Προσέξτε λέει εδώ πέρα η Ιεράρχη Επισκοπή της Κύπρου. Δεν θα πρέπει όμως αυτοί οι άνθρωποι να παγιδεύονται σε διδασκαλίες και πράξεις ανθρώπων που δρούν για το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Διδασκαλίες που είναι ξένες προς την ορθόδοξη πίστη μας. Παρακαλώ. Εδώ. Εδώ, αυτή η παράγραφος, εδώ. Εδώ η παράγραφος. Από διδασκαλίες που είναι ξένες προς την ορθόδοξη πίστη μας. Αντίθετα, θα πρέπει περισσότερο να στρέφονται προς την Εκκλησία και την αφεντική διδασκαλία της. Αναφορικά με τις διάφορες προφητείες που διαδίδονται για τη συντέλεια του κόσμου, η διδασκαλία του Χριστού είναι ξεκάθαρη περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδεσίδεν κλπ. Κλπ. Η Ιερά Σύνοδος καλεί τους πιστούς να μην παρασύρονται από όσους είτε σκεμμένα
είτε από άγνοια ή αφέλεια επιχειρούν να τους παραπλανήσουν. Ας εντείνουμε όλες τις προσπάθειές μας για μια συνειδητή χριστιανική ζωή μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήρια της και ας μην ξεχνούμε ότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται ευθύνη παρά το κείμενο ως εστίν Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, που μας λέγει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όλα αυτά τα εμφανιζόμενα ως θεία σημεία εις την οικία του Τραχωνίου της Κύπρου, εις τη Λεμεσό της Κύπρου, είναι θεία, είναι θαυμαστά, είναι άγια, είναι, δεν έγιναν με ανθρώπινο χέρι, αλλά με την παρέμβαση του Θεού κλπ. Τι μας λέγει λοιπόν η ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου? Ότι είναι προϊόντα απάτης και ασυνάρτητο συνοθήλευμα φαντασιών, πασχούσης και απατώσης προσωπικότητος. Και ότι οι δασκαλίες που παρουσιάζονται μέσα από αυτά τα σημεία είναι ξένες προς την ορθόδοξη πίστη μας. Αυτά λοιπόν μας λέγει η ανακοίνωση στο ανακοινωθέν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, που είναι και η μόνη αρμόδια, έτσι σαν εκκλησιαστική αρχή, εκφέρει γνώμη. Η μόνη αρμοδία. Έτσι, τώρα βέβαια παρουσιάζονται, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί τηλεθεατές, παρουσιάζονται κάποιες μαρτυρίες, έτσι, και από κάποιους Μητροπολίτες, πρώην βέβαια Μητροπολίτες, έτσι, τον Μητροπολίτης, πρώην Μητροπολίτης Λεμεσού, ο κύριος Χρύσανθος, ο οποίος το μόνο το οποίο βεβαιώνει είναι ότι μπροστά του βγήκαν κάποια σημεία. Ότι την ώρα που ήταν εκεί, που τον κάλεσαν οι πιστοί για να δει, να ελέξει από κοντά, τότε βέβαια να πούμε την αλήθεια, έτσι, όπως πάντοτε προσπαθούμε να κάνουμε αυτήν την εκπομπή, ήταν Μητροπολίτης Λεμεσού όταν πήγε, έτσι, και παρουσιάστηκε εκεί για να ερευνήσει το θέμα, και το μόνο το οποίο βεβαιώνει στο ηχητικό αυτό ντοκουμέντο, όχι στο ηχητικό, συγγνώμη, κανονικό βίντεο, είναι ότι την ώρα που ήταν εκεί βγήκαν κάποια σημεία ενώπιον του, μπροστά του, χωρίς επέμβαση ανθρώπινη, και που καθόταν βγήκαν στον τοίχο κάποια σημάδια. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, τέτοιου είδους ενέργειες και πράξεις δεν μπορεί να κάνει ο Σατανάς? Δεν μας λέγει η Αγία Γραφή να προσεύχουμε μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά εξετάζετε ή εκ του Θεού εστί? Γιατί μας το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Γιατί μας λέγει η Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός για να πλανήσει τους ανθρώπους? Δεν μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Αντίχριστος θα κάνει σημεία και τέρατα? Τα δικά του σημεία τι θα είναι εκ Θεού του Αντιχρίστου? Μπορεί να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο? Ότι τα σημεία που θα κάνει ο Αντίχριστος θα είναι εκ Θεού? Κάθε άλλο, του διαβόλου θα είναι, του Σατανά θα είναι. Γιατί αυτά τα σημεία εκ προημίου να είναι δηλαδή εκ του Θεού, επειδή βγαίνουν από μόνα τους? Ωραία, και εγώ μπορώ να κάθομαι αυτή τη στιγμή και να βγει στον τοίχο, ξέρω εγώ, ένας Άγιος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εκ του Θεού? Δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, ο Σατανάς? Φυσικά και μπορεί να τα κάνει ο Σατανάς. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Σατανάς. Σε επόμενες εκπομπές μας, πολύ κοντά, έτσι, θα αφιερώσουμε μία εκπομπή για το θέμα αυτό. Για το τι μπορεί να κάνει ο Σατανάς, για τα θαύματα του Σατανά. Τι σημεία και θαύματα μπορεί να κάνει ο διάβολος προκειμένου να ξεγελάσει τους πιστούς. 2-10-25-10-3-10, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, και 2-10-25-87-283, η εκπομπή μας είναι όπως πάντα ζωντανή. Μπορείτε να καλείτε αυτή τη στιγμή να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας θέσεις και απόψεις επί του συγκεκριμένου θέματος, και στη συνέχεια, σε λίγα λεπτά, θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Προχωράμε. Να δούμε την έκθεση της αστυνομίας, η οποία αστυνομία στη Λεμεσό της Κύπρου ασχολήθηκε με το θέμα μετά από παράκληση της Επιτροπής και της Αρχιεπισκοπής, και να δούμε τι πόρισμα, έτσι, καταθέτει η αστυνομία της Λεμεσού. Είναι πολλά τα έντυπα. Με συγχωρείτε, έτσι.
Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η υπογραφή του υπαστηνόμου Α. Θεοδοσίου, υπεύθυνου συμπλέγματος επισκοπής. Εδώ παρακαλώ. Λοιπόν, τι γράφει λοιπόν εδώ. Σχετικά με τα τεκμήρια 6, 7 και 8, ο ανωτέρω υπαστηνόμος Φ. Ακάμας, μετά από εξέταση, διαπίστωσε ότι η φωτογραφία του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη λήφθηκε από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη. Έλεγαν οι κύριοι αυτοί στο τραχώνι της Κύπρου ότι παρουσίαζαν μια φωτογραφία ότι δήθεν την έδωσε ο Άγιος Γεώργος Χοζεβίτης θαυματουργικά, γιατί ο Άγιος Γεώργος Χοζεβίτης έχει σχέση με τα σημεία αυτά, διότι καθοδηγεί ούτε λίγο το πολύ, όπως γράφει εδώ σε ένα σημείο στο βιβλίο τους, ούτε λίγο το πολύ εμφανίστηκε 33 φορές περίπου ο Άγιος Γεώργος Χοζεβίτης στον Ιωάννη. Λοιπόν, εδώ το βιβλίο τους, έτσι. Εδώ είναι το βιβλίο τους, στη σελίδα 123, εδώ ακριβώς, γράφει ότι εμφανίστηκε 35 φορές στον κύριο Γιαννάκη Ιωάννου. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, που είναι Κύπριος στην καταγωγή, εμφανίστηκε στον ιδιοκτήτη της οικίας, τον κύριο Γιαννάκη Ιωάννου, 35 φορές για να τον οδηγήσει και να τον καθοδηγήσει και να του ερμηνεύσει τα σημεία αυτά. 35 φορές. Φανταστείτε αγιότητα ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης. Να του εμφανίζεται ένας Άγιος 35 ολόκληρες φορές μέχρι το 99 που γράφτηκε το βιβλίο, εκεί γύρω Μάιο του 99, μέχρι τότε εμφανίστηκε 35 φορές. Σκεφτείτε αγιότητα. Να εμφανίζεται ένας Άγιος 35 φορές. Εδώ Άγιοι, ολκείς, μεγάλοι, πατέρες εκκλησίας μας, και το πολύ να αξιωνόντουσαν να δούνε μία ή δύο φορές και αν ορισμένοι, όχι οι περισσότεροι, ποτέ δεν είναι. Μάλιστα, οι Άγιοι παρακαλούσαν τον Θεό να μην επιτρέψει ποτέ να δουν κάποιο όραμα και κάποιον Άγιο και τον ίδιο, για να μην πλανηθούν, επειδή φοβόντουσαν την πλάνη του Σατανά. Λοιπόν, και ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος, ο κύριος Γιαννάκης Ιωάννου, αξιώθηκε να δει 35 φορές τον Άγιο Γεώργιο το Χοζεβίτη. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι μία από αυτές τις φορές που παρουσιάστηκε ο Άγιος Γεώργος Χοζεβίτης στον συγκεκριμένο Γεώργιο, συγκεκριμένο κύριο, του έδωσε και μία εικόνα δική του. Και η αστυνομία, μετά από έρευνα που έκανε, βεβαιώνει ότι αυτή η φωτογραφία λοιπόν λήφθηκε από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη. Δηλαδή, μια φωτογραφική μηχανή έβγαλε φωτογραφία την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτη και αυτή παρουσίαζαν ως δήθεν εκ Θεού εικόνα που παρέδωσε ο Άγιος Γεώργιος στον ιδιοκτήτη της οικίας, κύριο Γιαννάκη. Συνεχίζει η έκθεση της αστυνομίας. Όσον αφορά τις φωτογραφίες κειμένων στους τοίχους της οικίας, η αμφισβητούμενη γραφή εξετάστηκε από τον εμπειρογνώμονα γράφο λόγο με σύγκριση δειγμάτων γραφής που αποδίδονται στους Γιαννάκη Ιωάννου, Γεώργιο Πετούση, Πέτρο Κόμπο και Γεώργιο Καπάταη, και σε έκθεση το αναφέρει ο εμπειρογνώμονας γραφολόγος. Η πιο πάνω γραφή, αυτά που είναι δηλαδή η γραφή που έχει στα χέρια τους από αυτά τα τέσσερα άτομα, από τον ιδιοκτήτη της οικίας τον κύριο Γιαννάκη, από τον Γεώργιο Πετούση, από τον Πέτρο Κόμπο και τον κύριο Γεώργιο Καπάταη, που αυτοί σύμφωνα με τα γραφόμενά τους είναι οι άντρες οι οποίοι θα ακολουθούν τον βασιλέα, τον εκ Θεού απεσταλμένο Ιωάννη, τον εκπαινίος, ο οποίος θα οδηγήσει στα δύσκολα χρόνια του Αντεχρίστου τους πιστούς, θα σώσει τους, την Ορθοδοξία και θα λάμψει η Ορθοδοξία μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Από τον Γιαννάκη λέει, από τον Ιωάννη τον βασιλέα και από τέσσερις ακόμα ανθρώπους. Όπως βλέπουμε, τέσσερις είναι που τον ακολουθούν. Η πιο πάνω λοιπόν γραφή, βεβαιώνει ο γραφολόγος στην έκθεση της αστυνομίας, είναι γραμμένη με άγνωστο γραφικό μέσο και άγνωστη ουσία σε σχετικά ανώμαλη επιφάνεια, τείχος γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη γραφική εξέταση και την εκφορά θετικής γνώμης. Παρόλο τούτο, σε σύγκριση με τα δείγματα που αποδίδονται στον Πέτρο Κόμπα, παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες η γραφή του Πέτρου Κόμπου με τα κείμενα που υπάρχουν στην οικία του Τραχωνίου. Παρουσιάζει λοιπόν ορισμένες ομοιότητες που μου δημιουργούν την απλή υποψία ότι δυνατόν να ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. Παρουσιάζει ομοιότητες που δημιουργούν την υποψία ότι ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.
Η απλή υποψία για σκοπούς δικαστηρίου δεν αποτελεί βέβαια ικανοποιητική μαρτυρία, λέγει ο γραφολόγος. Και στη συνέχεια το τεκμήριο Λείψανο δεν εξετάστηκε από τον δόκτορα Καριόλου του Ινστιτούτου Γενετικής, αφού για την εξέταση DNA θα καταστρέφεται ολόκληρο και ο κύριος Γιαννάκης Ιωάννου δεν συγκατατίθεται στην καταστροφή του και το ήθελε να το επιστραφεί αυτούς, ώστε το παρελήφθη. Άρα λοιπόν, τι έχουμε από την έκθεση της αστυνομίας, την οποία υπογράφει ο κύριος Θεοδοσίου, υπαστυνόμος, το 1999. Έχουμε δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα, ότι η φωτογραφία είναι αντίγραφο από την φωτογραφία που είχαν ανεστημένοι στην οικία τους. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει η υποψία ότι η γραφή του κυρίου Πέτρου Κόμπου, όπως λέγεται εδώ πέρα το κείμενο αυτό, ομοιάζει, έτσι όχι ομοιότητες, με τα κείμενα και τη γραφή που υπάρχουν στα εισαγωγικά σημεία στο τραχώνι της Κύπρου. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω την απόφαση της Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί από τον πατέρα Επιφάνιο Ρούσο, πρόεδρο και μέλη τους πρωτοσβητέρους πατέρα Ευάγγελο Γιαλουρίδη και πατέρα Σάβα Μιχαηλίδη, η οποία Επιτροπή εξέτασε με σύνεση και προσοχή μακρό το όλο θέμα και μετά από σχετική έρευνα κατέληξε και αποφάσισε ότι όλα αυτά κακότεχνα σχέδια, τα γράμματα και ημερομηνίες στην πιο πάνω εκεί είναι προϊόντα πάτης κλπ. Κλπ. Η Επιτροπή κατέθεσε το πόρεσμά της στις 6 Εβδόμου του 1999. Η Στενερασίνη, η οποία στη συνέχεια εξέδωσε την ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο. Μάλλον πάμε σε ένα κείμενο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει, έτσι, και είναι υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, είναι ένα κείμενο το οποίο επιγράφεται η ερχομένη οξία και δίστομος ρομφαία και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Η ερχομένη οξία και δίστομος ρομφαία και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το κείμενο. Και εδώ, πίσω, είναι η υπογραφή, εδώ κάτω, του Γιαννάκη. Γιαννάκης μη Ιωάννου, έτσι. Εδώ είναι η υπογραφή του. Λοιπόν, τι μας λέγει τώρα αυτό το κείμενο. Ακούστε και θαυμάστε. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει. Σας διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα, γιατί δεν θα προλάβουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Λέγει, ενώ απομένουν μονάχα ελάχιστοι μήνες για να εισέλθουμε στην τρίτη μετά Χριστόν χιλιετία, βλέπουμε το ανθρώπινο γένος να οδεύει χειρουργικά από το κακό στο χειρότερο. Προφητεία του Οσίου του Μυροβλήτη επιβεβαιώνεται κλπ. Κλπ. Λέει ένα σημείο, θίγω. Ενώ απομένουν ελάχιστοι μήνες για να εισέλθουμε στην τρίτη μετά Χριστό χιλιετία. Και το κείμενο αυτό έχει υπογραφεί Μάιο του 99, Λεμεσό Στραχώνη, έτσι, από τον ίδιο. Λεμεσό Στραχώνη, συγγνώμη. Μάιο του 99, εδώ κάτω. Έτσι. Λοιπόν, το 99. Και μας λέει λοιπόν ότι απομένουν λίγοι μήνες για να εισέλθουμε στην τρίτη μετά Χριστό χιλιετία. Σκεφτείτε έναν Άγιο του Θεού, διότι έτσι θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, εμέσως πριν σαφώς, και από άλλα σημεία βγαίνει ηλίου φαϊνότερο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι η τρίτη χιλιετία δεν εισέρχεται με την 1η Ιανουαρίου του 2000, αλλά με την 1η Ιανουαρίου του 2001. Αλλά φυσικά, επειδή την είχαν πατήσει τότε όλοι και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που έλεγαν και έδειχνε με τον ερχομό του έτους 2000 και λοιπά, 1η Ιανουαρίου, ότι μπήκαμε στην τρίτη χιλιετία, ναι, δεν είναι αληθές. Στην τρίτη χιλιετία μπαίνουμε αφού κλείσει το 2000 και πάμε στο 2000. 1η Ιανουαρίου, πρώτο λεπτό, πρώτο δευτερόλεπτο του έτους 2001, 1η Ιανουαρίου, τότε εισερχόμαστε στην τρίτη χιλιετία. Φυσικά αυτός δεν το γνώριζε, διότι είναι και αστοιχείωτος κιόλας και αμόρφωτος και παρασυρώμενος από όλα εκείνα. Μας λέγει λοιπόν, ενώ απομένουν μονάχα ελάχιστοι μήνες για να εισέλθουμε στην τρίτη μετά Χριστό χιλιετία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πριν 2 διετίες περίπου, μας λέγει ο ίδιος ο Γιαννάκης Ιωάννου,
Πριν διετίες περίπου γίναμε μάρτυρες μιας έξαρσης θαυμαστών φαινομένων. Πολλές εικόνες σε εκκλησίες και μοναστήρια δακρυρωούσαν και μυρόβλεζαν. Το μήνυμα ήταν σαφές. Αυτή η χαρμολύπη των Αγίων της Θριαβεύουσας Εκκλησίας μας προειδοποιούσε για την υπερχόμενη οξία και δυστομορφία της δικαιοσύνης του Θεού. Ο δίκαιος Θεός θα πατάξει, θα συντρίψει τα ισχυρά έθνη που αντιπροσωπεύουν την ανομία, τον διαβόλο και θα επιβάλλει την Ορθοδοξία για τον προφητευμένο. Ο δίκαιος Θεός θα πατάξει και θα συντρίψει τα ισχυρά έθνη που αντιπροσωπεύουν την ανομία του διαβόλου και θα επιβάλλει την Ορθοδοξία. Ο Θεός θα επιβάλλει, θα με το ζόρι. Ενώ ο Θεός είπε, ό,τι θέλει ο πίσω μου ελθεί, ο Θεός εδώ θα επιβάλλει. Επιβάλλει ο Θεός με το ζόρι. Δηλαδή θέλετε, δεν θέλετε, Μομεθανοί, Κινέζοι, Βραχμάνοι, οτιδήποτε, θα γίνετε Ορθόδοξοι. Θέλετε, δεν θέλετε. Επιβάλλει λοιπόν ο Θεός, μας λέγει ο κύριος Γιαννάκης, την Ορθοδοξία για του προφητευόμενου εκλεκτού. Προφητευόμενο, έχει προφητευτεί από τον Χριστό ο εκλεκτός του και εκ της παινίας ερχόμενου βασιλέα Ιωάννη. Ένας βασιλεύς Ιωάννης λοιπόν, εκ παινίας, φτωχός, είναι φτωχός αυτός όπως ομολογεί, ο οποίος θα αποκαλυφθεί και θα αναδειχθεί με όλη του τη δόξα επί των ημερών μας. Εδώ. Στο σημείο αυτό. Θα αποκαλυφθεί επί των ημερών μας. Εδώ που είναι το χέρι μου. Επί των ημερών μας. Θα αποκαλυφθεί λοιπόν επί των ημερών μας. Η εικονιζόμενη προφητεία στο χωριό Τραχώνη της επαρχίας Λεμεσού ήταν ο επίλογος των προφητικών και προειδοποιητικών μηνυμάτων του Θεού που μας καλούν σε αφύπνιση, σε μετάνοια και προσευχή. Ενώ παράλληλα στέλνουν και τον εκλάλη της χαράς προφητικό μήνυμα της εθνικής και πραγματικής ανάστασης της Κύπρου μας. Δηλαδή ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί και τη συντριβή της Τουρκίας. Η εικονιζόμενη προφητεία στο σπίτι της Οδού Αθηνών 5, στο Τραχώνη, μιλά πεντακάθαρα για όλα αυτά. Μας λέγει λοιπόν ο Γιαννάκης, ο ιδιοκτήτης της οικίας, ότι η εικονιζόμενη προφητεία στο σπίτι του μιλούν ξεκάθαρα για όλα αυτά. Δηλαδή ότι θα ελευθερωθεί η Κύπρος, ότι θα λάμψει η Ορθοδοξία, ότι θα επιβάλλει την Ορθοδοξία ο Θεός με το ζόρι και ότι θα έρθει εκ παινίας βασιλεύς Ιωάννης. Μιλά πεντακάθαρα για όλα αυτά. Καλύπτει τα γεγονότα της 25ετίας, 1999-2024, κατά την οποία θα δράσει ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης. 25 αυτά χρόνια από το 1999 μέχρι το 2024 θα δράσει ο Βασιλεύς Ιωάννης. Ο ίδιος δηλαδή. Κατά την οποία θα δράσει ο Άγιος Βασιλεύς Ιωάννης και θα επιβληθεί, ξανά η λέξη, θα επιβληθεί η Ορθοδοξία παγκοσμίως. Η Ορθοδοξία μας θα επιβληθεί με το έτσι θέλω, δηλαδή αυτό σημαίνει επιβάλλω, θα επιβληθεί παγκοσμίως. Βέβαια, εδώ μας λέγει στο βιβλίο του, μάλλον στο βιβλίο που έχουν εκδώσει, είναι συνεργάτης αυτός ο κύριος, έτσι, που έχει η εικονιζόμενη προφητεία στο Τραχώνη Λεμεσού και Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, ας το δείξουμε άλλη μια φορά, έτσι. Εκεί αφήστε το εκεί λιγάκι, μας λέγει λοιπόν, λοιπόν, εδώ, στη σελίδα 222, το βιβλίο είναι αυτό, έτσι, αυτό το βιβλίο, 222, μας λέγει εδώ στο τέλος, μετά το 24, εκεί, συγγνώμη, εκεί παγώστε. Μετά το 2024 η ζωή συνεχίζεται. Αφού θα έρθει λοιπόν το 99 ή θα είναι 25 ετία που θα δράσει ο Άγιος Ιωάννης ο εκ παινίας βασιλεύς, έτσι δηλαδή ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης της οικίας, μέχρι το 2024, και αφού θα έχει έρθει ο Αντίχριστος, όπως λέγει, και θα τον νικήσει ο βασιλεύς Ιωάννης αυτός ο εκ παινίας, λέει λοιπόν το 2024 κάτω δεξιά του Ιερού Συμβόλου που έχει βγει στο Τραχώνη, σηματοδοτεί το τέλος της 25ετίας, 1999-2024, και την απαρχή της εποχής της αναλαμπής. Δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου και επομένως τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι μετά το 2024, αφού θα έρθει και ο Αντίχριστος, έτσι, όπως λέγει παραπάνω, εδώ, ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί στην ίδια σελίδα. Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί μετά. Εδώ.
Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί λίγο μετά την ανάδειξη του προφητευόμενου Αγίου Βασιλέα Ιωάννη. Λίγο μετά την ανάδειξη. Ο προφητευόμενος Βασιλέας Ιωάννης θα εμφανιστεί, όπως μας λέγει, μέσα στην 25ετία 99-2024. Και μας λέγει λοιπόν, όπως είδαμε, μετά το 2024 δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Μα όλοι οι Άγιοι, εντάξει, είμαστε όλοι οι Άγιοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, όλοι οι Άγιοι, δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει κάτι διαφορετικό, έτσι δεν έχω το χρόνο να το αποδείξω, το δείξω δηλαδή, είναι δασκαλία επίσημη της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξης μας, ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει, όποτε έρθει κλπ. Έτσι, μετά τον Αντίχριστο δεν υπάρχει πλέον ζωή, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός θα έρθει για να πατάξει τον Αντίχριστο και να τον εξαφανίσει και να τον κάψει μαζί με τον ψευδοπροφήτη κλπ. Και τον Σατανά στην λίμνη του πυρός στην Καιωμένη. Δεν υπάρχει μετά τον Αντίχριστο ζωή στην γη, υπάρχει πλέον δεύτερη αιώνια ζωή. Η απαρχή της αιωνίου ζωής. Και εδώ ο Κύριος και οι προφητείες τους και τα σημεία τους, που τραχώνει και όπως μας γράφουν στα βιβλία τους, λέει ότι μετά το 2024 που θα έχει έρθει ο Αντίχριστος και θα τον έχει νικήσει ο βασιλεύς της Επιφανίας Ιωάννης, θα συνεχιστεί η ζωή στη γη. Εάν αυτό δεν είναι διαστροφή της διδασκαλίας της Ορθοδόξου πίστεώς μας και των αληθιών της Ορθοδόξου μας, τότε τι είναι διαστροφή? Εάν η Εκκλησία διδάσκει επίσημα και οι Άγιοι το λένε περίτερνα και η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά και η Αποκάλυψη ότι μετά τον Αντίχριστο έρχεται αμέσως το τέλος του κόσμου, 7 χρόνια βασιλεύει ο Αντίχριστος και μετά τέλος του κόσμου, Δευτέρα Παρουσία. Και το διακηρύττει επίσημα αυτό αιώνες τώρα η Εκκλησία μας και έρχεται ο συγκεκριμένος Κύριος με τα ψευτοσημεία του, όπως τα χαρακτηρίζει και η εγκύκλιος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου που διαβάσαμε προγενέστερα ως απάτη και ψευτοσημεία κλπ. Μας λέγει λοιπόν εκεί στα ψευτοσημεία αυτά ότι θα υπάρχει ζωή μετά τον Αντίχριστο. Ποιο να πιστέψουμε, την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, τις αλήθειες της πίστεώς μας ή αυτά τα δίθεν σημεία και αυτούς τους κυρίους που συγγράφουν τέτοια βιβλία και παρόμοια άλλα, δεν χρειάζεται εντάξει, και παρόμοια άλλα τέτοια βιβλία και προτρέπουν τους πιστούς, τρέξτε και αγοράστε τα βιβλία αυτά τα οποία είναι σπουδαία, είναι σημαντικά να μάθετε τι θα γίνει, πραγματοποιούνται γεγονότα, έρχονται γεγονότα, να έγινε αυτό, έγινε εκείνο, σαν χλαμάρες, το χτύπημα της Ορθοδοξίας λέει, το χτύπημα της Ορθοδοξίας που έπεσε το ελικόπτερο, αυτό που έπεσε το ελικόπτερο και δεν ήταν ένα θλιβερό γεγονός και όλοι στεναχωρηθήκαμε και κλάψαμε ότι έφυγαν έτσι ξαφνικά και άδοξα κάποιοι Μητροπολίτες κλπ. Φυσικά ήταν ένα... πώς να το πούμε, στενάχωρο και θλίβερο γεγονός. Αλλά χτύπημα στην Ορθοδοξία, επειδή έπεσε το Σινούπ, χτύπημα στην Ορθοδοξία είναι παράδειγμα να αλλοιωθεί η αλήθεια της πίστεως, το Ευαγγελίο. Αυτό είναι χτύπημα στην Ορθοδοξία. Χτύπημα στην Ορθοδοξία είναι κάποιος επίσκοπος, κάποιος αρχιεπίσκοπος, κάποιος πατριάρχης να υποχωρήσει στα θέματα της πίστεώς μας από τον Πάπα, από τους μονοφυσίτες, από αιρετικούς κλπ. Αυτά είναι χτυπήματα στην Ορθοδοξία. Αυτά είναι χτυπήματα. Η χτύπημα στην Ορθοδοξία είναι να προσπαθήσει κάποιος να τα κάνει αυτά. Είναι ένα χτύπημα στην Ορθοδοξία που προσπαθεί να τα χτυπήσει, αλλά τελικά από την αντίδραση των πιστών και των ταγών, της Εκκλησίας κλπ. Να μην μπορέσει να γίνει. Αυτά είναι χτυπήματα στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία. Αλλά χτύπημα στην Ορθοδοξία ότι έπεσε το Σινούπ και έφυγαν κάποιοι εκλεκτοί κατά τα άλλα, ας πούμε, κληρικοί και αρχιερείς. Αυτό είναι χτύπημα. Και να έγινε αυτό το προέλεγαν αυτό και να έγινε αυτό, θα γίνει και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Ποια? Εδώ η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου τα λέει συγκεκριμένα. Απάτη. Έτσι. Είναι απάτη όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φαντασιώσεις, ασυνάρτητες φαντασιώσεις. Το λέει ξεκάθαρα, τα είπαμε και τα δείξαμε. Λοιπόν, να το ξαναδείξουμε άλλη μια φορά. Ότι η Επιτροπή λοιπόν την οποία αποδέχεται στο τοπόρισμά της η Ιερά Σύνοδος της Αρχιεπισκόπης Κύπρου λέει ότι τα κακότεχνα σχεδιάγραμματα, κακότεχνα τα ονομάζει, τα είδατε προηγουμένως. Τα γράμματα και ημερομηνίες στην πιο πάνω εκεί είναι προϊόντα απάτης και ασυνάπητων συνοθήλευμα φαντασιών πασχούσης και απατώσης προσωπικότητος. Δηλαδή ψυχασθενής ο άνθρωπος, ψυχασθενής οι άνθρωποι αυτοί. Διπλές προσωπικότητες, τριπλές προσωπικότητες. Και εφιστά την προσοχή των ακινηθών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, έτσι να προσέχουν, να μην πιστεύουν τέτοιου είδους απάτες κλπ. Διότι και οι διδασκαλίες αυτές που προβάλλουν ξένες προς την Ορθόδοξη πίστη μας. Τι άλλο θέλετε? Ακόμη και ένας Μητροπολίτης, πρώην Μητροπολίτης, Λεμεσού, έτσι ο αξιόλογος κατά άλλα και σεβαστός κύριος Χρύσανθος,
βεβαιώνει ότι μπροστά του βγήκαν κάποια σημεία. Και τι σημαίνει αυτό, επειδή βγήκαν μπροστά του κάποια σημεία? Και αν το λέγει μόνος του, και αν και είναι μια προσωπική του εκτίμηση, ακόμα και αν βεβαιώνει ότι είναι εκ Θεού. Ισχύει η γνώμη του Μητροπολίτη και του πρώην μάλιστα, ή ισχύει η γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου? Ποια, τι θα δεχτούμε εμείς? Τη γνώμη ενός πρώην Μητροπολίτη που δεν λέει ότι είναι και εκ Θεού, απλώς λέει ότι μπροστά μου βγήκαν κάποια σημεία. Και τι έγινε? Ο διάβολος δεν μπορεί μπροστά μας αυτή τη στιγμή να μας βγάλει, να μας φέρει και ένα πεθαμένο μπροστά μας, ή να μας κάνει να ρίξει φωτιά, ή να βγάλει έναν Άγιο να ζωγραφίσει απάνω στον τοίχο, έναν Άγιο, ή ένα άλλο σύμβολο, έναν άλλο, μια εκκλησία. Τα πάντα μπορεί να κάνει, όπως είπαμε. Χρόνος τρέχει. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και εγώ πολλά να πω ακόμα. Λοιπόν, να δούμε κάτι άλλο σημαντικό για να δει ότι πράγματι σύμφωνα και με την εγκύκλιο της Αρχιεπισκοπής. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Το βιβλίο τους, έτσι. Αυτό είναι το βιβλίο τους, σελίδα μέσα. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τι λέει. Εδώ, ένα κοντινό πλάνο. Εδώ, εκεί. Εκεί, κρατήστε το εκεί. Εκεί. Λοιπόν, το πήρε. Ωραία, ξαναδείξτε το. Εκεί, άφησε το εκεί. Εντάξει. Παγώστε το λιγάκι. Να δούμε τι λέγει εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αγαπητοί τηλεθεατές. Λέει λοιπόν ότι θα είναι τρόπον την άμια πασχαλινή για το 99. Λέει λοιπόν για το 99 αυτό το σύμβολο εκεί πέρα. Λέει ότι το 99 ο Θεός θα ελευθερώσει την Κύπρο μας και φυσικά και πνευματικά. Και φυσικά και πνευματικά. Θα νιώσουμε την παντοδυναμία του Θεού μας να μας αγκαλιάζει και θα θωρακιστούμε με την πίστη και με τη σιγουριά της προστασίας του. Κατά πάση πιθανότητα, η επέμβαση του Θεού θα εκδηλωθεί το 40ήμερο από 9 εβδόμου του 99 μέχρι 18 8 του 99. Τώρα, αν αυτό δεν είναι ηλίου φαϊνότερο ότι είναι ψευδές, έτσι, από τη μία να γράφουν και να ισχυρίζονται και με τα σημάδια τους που είναι πολλές οι αναφορές στα σημεία αυτά που βγήκαν στο τραχόνι η ημερομηνία 99, ότι θα ελευθερωθεί Κύπρος και το έχουν γράψει κιόλας, και στη συνέχεια φυσικά, γιατί αυτό γράφτηκε πριν την ημερομηνία αυτή και τα σημεία αυτά ήταν πριν το 99, έτσι. Τότε τι είναι ψευδές? Τότε τι είναι ψευδοπροφητεία? Ρωτάω εσάς να μου πείτε. Αν αυτό δεν είναι ψευδοπροφητεία, να λένε ότι το 99 θα ελευθερωθεί η Κύπρος και δεν ελευθερώνεται, και στη συνέχεια που είδαν ότι δεν έγινε, λένε, το άλλαξαν πλέον και λένε ότι παρουσιάστηκε. Ακούστε τώρα. Ακούστε να δείτε τι πλεχτάνες. Ξαναπαρουσιάστηκε, λέει ο Άγιος Γιώργος Χοζοβίτης, που είδαμε ότι παρουσιάστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 35 φορές στον ιδιοκτήτης εκεί, στον κύριο Γιαννάκη. Πιστεύει ότι είναι, το λέει εμέσως πλην σαφώς. Δεν διαβάσαμε τα σημάδια, δεν έχουμε χρόνο. Και να του λέει λοιπόν ότι η εξήγηση που έδωσε ο Πάτερ Μιχαήλ, ένας άλλος κληρικός που ασχολείται από τα Γιάννενα με το θέμα αυτό και δίνει και αυτός ερμηνείες, δεν ήταν και αυτή τόσο αληθής, αλλά ήρθε και το συμπλήρωσε και τον διόρθωσε, ελάχιστα λέει, τον διόρθωσε ο Άγιος Γιώργος Χοζοβίτης, και λέει το 99 θα πάρθει η απόφαση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Προσέξτε, επειδή γράφανε ότι το 99 θα ελευθερωθεί η Κύπρος και δεν έγινε, στη συνέχεια λίγο πριν ή λίγο μετά, εκείνες τις μέρες, λένε, γράψανε, το αλλοιώσανε, το αλλάξανε και γράφουν ότι το 99 θα πάρθει η απόφαση, θα πάρθει, που είναι αόριστο και έχει πολύ χρόνο μπροστά. Θα πάρθει η απόφαση το 99. Ποια απόφαση πάρθηκε? Πάρθηκε καμία απόφαση το 99 για απελευθέρωση Κύπρου? Αν ξέρετε εσείς, παρουσιάστε τι είναι. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, έχει τελειώσει ο χρόνος. Τι να πω τώρα, είχα πάρα πολλά να πω και πολλά να παρουσιάσω. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί τηλεθεατές. Ούτε και φυσικά και τα μηνύματα σας μπόρεσα να διαβάσω. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, έτσι δεν πετάω τίποτα. Όλα είναι εδώ σήμερα, είχα φέρει να διαβάσω και τα προηγούμενα μηνύματα τα οποία δεν είχαν διαβαστεί. Τα κρατάω όλα, τα διαβάζω σε επόμενη εκπομπή. Είναι 100% βέβαιο αυτό. Πάντα διαβάζω τα μηνύματά σας. Απλώς επειδή είχα πάρα πολλά να πω και είπα μόνο το 1 δέκατο
από αυτά τα οποία είχα σκοπό να πω και να παρουσιάσω δικά τους γραπτά, δικά τους βιβλία, άλλα ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν, όπως βεβαιώνει και η εγκύκλειος των ανακοινωθέν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, όλα αυτά τα εμφανιζόμενα ως και μία απάτη, μία καλωστημένη απάτη. Και μάλιστα, έτσι το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, ένα ασυνάρτητο συνοθήλευμα φαντασιών, πασχούσης και απατώσης προσωπικότητας. Και οι διδασκαλίες που βγαίνουν μέσα από αυτά τα σημεία και μέσα από τα βιβλία τους είναι ξένες προς την ορθόδοξη πίστη μας. Και είδατε ένα μόνο, αυτά τα δύο αρκούνε. Το ένα ότι μετά το 2024 που κατά αυτούς θα έχει τελειώσει ο Αντίχριστος και θα έχει έρθει ο Ιωάννης ο Βασιλεύς, θα συνεχιστεί η ζωή, μετά τον Αντίχριστο δηλαδή θα συνεχιστεί η ζωή που η Εκκλησία μας και η διδασκαλία της λέγει ότι τέλος του κόσμου, δεύτερη παρουσία. Και το άλλο, το 99 θα απελευθερωνόταν η Κύπρος, η οποία δεν έγινε και στη συνέχεια το άλλαξαν, το αλλίωσαν. Υπάρχουν στα προγενέστερα κείμενά τους που έλεγαν θα ελευθερωθεί και διαψεύσαν φυσικά γιατί όλοι οι ψευδοπροφήτες διαψεύδονται, που τελικά δεν έγινε τίποτα και το άλλαξαν και το αλλίωσαν και είπαν ότι το 99 θα πάρθει η απόφαση για την απελευθέρωση της Κύπρου. Που και αυτό έχουμε 2004 σήμερα, δεν έχουμε δει κάτι, καμία απόφαση δεν πάρθηκε για απελευθέρωση το 1999. Αν την έχουν κυριαρχεί, αν θα την παρουσιάσουν. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη που ήμουν έτσι λίγο γρήγορος και είχα ένα έτσι ύφος λίγο βιαστικό και έντονο. Ήμουν λίγο πιεσμένος για να προλάβω γιατί είχα πάρα πολλά. Δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Αν χρειαστεί θα ξαναεπανέλθουμε. Πιστεύω ότι αυτά που είπαμε σήμερα είναι αρκετά και ικανά για τους καλοπροαίρετους φυσικά να πιστούν ότι όλα αυτά σύμφωνα και με την Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου είναι μία απάτη, όλα αυτά τα σημεία. Να προσέχετε, δικαίωμά σας φυσικά είναι να αγοράζετε ό,τι βιβλίο θέλετε και να διαβάζετε ό,τι βιβλίο θέλετε, αλλά αν στη συνέχεια εσείς πλανηθείτε, εάν τραβήξετε λάθος δρόμο και αν πέσετε σε παγίδες και φύγετε από τον δρόμο του Χριστού και της αλήθειας και της ορθοδοξίας και πέσετε σε άλλα θολά νερά και σε άλλους οδούς κλπ, δεν θα ευθύνεται ούτε ο Θεός, ούτε και η Εκκλησία του, που είτε μέσω ημού είτε μέσω κάποιων άλλων ανακοινωθέντων και εγκυκλίων κλπ, ενημερώνουν και προφυλάσσουν τον πιστό λαό να προφυλαχθεί από τέτοιου είδους ψευτοπροφητείες και ψευτοσημεία. Από εκεί πέρα είστε ελεύθεροι, κανένας δεν βιάζεται, κανένας δεν μπορεί να πιέσει τον άλλον να κάνει οτιδήποτε άλλο και να αγοράσετε βιβλία και να τα διαβάσετε και να τα πιστεύσετε και να τα ακολουθήσετε. Έτσι, αλλά μετά μην ζητάτε ευθύνες από κανένα παρά μόνο από τον εαυτό σας. Και μετά αν έχετε άλλα προβλήματα και τρέχετε και δεν φτάνετε, έτσι, διότι όταν κανείς αρρωστήσει, εξαρτάται από την αρρώστια. Αν είναι μικρή αρρώστια, το φάρμακο μπορεί να είναι γρήγορο και μικρό. Αν είναι όμως χρόνια μια πάθηση και την πλανηθεί πολύ καλά, κανείς ή την πατήσει πολύ σωματικά σε μια αρρώστια, δύσκολα μετά. Χρειάζεται μετά οι χρόνιες παθήσεις, χρειάζονται και χρόνια μετά, χρόνιες θεραπείες. Εύχομαι να μην συμβεί φυσικά σε κανένα. Να είστε όλοι σας καλά που με παρακολουθήσετε και σήμερα. Μαζί σας η Φωνή του Πατροκοσμά την άλλη Δευτέρα. Θα συνεχίσουμε τα θέματα που έχουμε ξεκινήσει από άλλες εκπομπές προηγούμενες περί Παλαιάς Διαθήκης. Κάναμε μια ανάπαυλα σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα μετά από και προτροπή και παράκληση δική σας. Μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη και στην άλλη μας εκπομπή, στο Μάξιμο με τον Πατέρα Μάξιμο, δύο εκπομπές μας, Δευτέρα Φωνή του Πατροκοσμά και Πέμπτη στο Μάξιμο με τον Πατέρα Μάξιμο, με εκλεκτούς προσκεκλημένους κάθε Πέμπτη και θέματα της επικαιρότητας και κοινωνικού περιεχομένου. Να είστε όλοι σας καλά, ο Θεός μαζί σας και βέβαια, όπως σας έχω πει, δεν έχω τίποτα με κανένα από τα πρόσωπα. Έτσι, το θέμα μου δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά είναι η ουσία και η αλήθεια των συγκεκριμένων γεγονότων, των συγκεκριμένων σε εισαγωγικά σημείων και των συγκεκριμένων ερμηνεών που απορρέουν μέσα από όλα αυτά τα σημεία. Για μένα, προσέχετε πάρα πολύ, διότι είναι μεγάλος κίνδυνος. Βλέπετε, αποπροσανατολίζει και οδηγεί σε λάθος δρόμο και αλλοιώνει ακόμα και βασικές αλήθειες και δασκαλίες της πίστης μας. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί σας.